Βρισκόμαστε και στον Άγιο Θανάση, Ρέα μου, καλή μου φιλενάδα. Λοιπόν, και θα ήθελα να μου πεις έτσι μερικά στοιχεία για την εκκλησία. Μιας και βρεθήκαμε εδώ πριν πάμε στο γήπεδο. Το οποίο είναι ακριβώς δίπλα, από κάτω. Ακριβώς δίπλα και απέναντι μας. Και το οποίο φτιάχτηκε με δωρεά του Αγίου Αθανασίου. Φτιάχτηκε το γήπεδο, το Δημοτικό Σχολείο Καρουσάδων και το Γυμνάσιο. Για τον Άγιο Θανάση έχουμε τις πρώτες αναφορές από το 1530. Ανήκει στην ενορία του Αγίου Νικολάου των Ξένων που είδαμε. Που είχαμε επισκεφτεί, ναι, ναι. Να σας πω, αυτό ήταν μια εκκλησία του χωριού κτητορική. Πόσοι κτήτορες δηλαδή συναντιόνται σε παλιότερες αναφορές? 66 κάτοικοι. 66 κτήτορες του ναού. Ενώ το 1737 ο ναός παραχωρήθηκε για τη συγκρότηση και συντήρηση ξενοδοχείου για τους ασθενείς, απόρους, ιερομονάχους και λαϊκούς. Μέσα στην αυλή του ναού, με πρωτοβουλία του αδερφού και κτήτορα Αλιβίζης και Αδά, το 1820 ήταν αδερφότητα με επιτρόπους τον κύριο Σπύρο Πέτα και Θεόδωρο Σκιαδόπουλο. Δηλαδή, αυτός ο ναός δηλαδή είχε δίπλα κάποιο κτίριο το οποίο χρησιμεύε ως ξενοδοχείο για απόρους, έτσι. Ναι. Μιλάμε τώρα για το 1737, δηλαδή ξενοδοχείο στους Καρουσάδες πριν από 3 αιώνες. Είμαστε πρωτοπόροι. Είσαστε πρωτοπόροι πραγματικά. Μπράβο, φοβερό. Πιστεύω ότι γίνανε πάρα πολύ πλούσιοι όλοι μας σε γνώσεις. Γνωρίσαμε την Κέρκυρα. Εξάλλου, Μάκη, μην ξεχνάς, Τάκη, που εσύ είσαι στην κάμερα, τώρα στη στιγμή, μην ξεχνάτε ότι έχουμε κλείσει ήδη 3 χρόνια. Προχθές είχαμε γενέθλια, η κουμπή είχε γενέθλια, έτσι σε μια τούρτα κεράκια, έτσι. Και πάμε για το 4ο χρόνο, ολοταχώς. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά, παιδιά, να έχουμε τη δουλειά μας και να πάμε, γιατί ξέρετε, μας περιμένουν πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα προλαβαίνουμε. Δεν τα προλαβαίνουμε. Είναι πολλά, είναι γύρω στα 122. Πόσα είναι, Μάκη? 220 είναι τα. Οι κοινότητες οι οποίες αποτελούν φυσικά και χωριά, αλλά έχουν και κάποιους συνοικισμούς. Ναι. Τώρα δηλαδή πάνω από 200, έτσι. Αλλά εμείς δεν πάμε μόνο σε αυτά τα χωριά, εμείς πάμε και σε εγκατελειμμένα. Πάμε και σε πρώην χωριά, έτσι. Έτσι, έχουμε αναδείξει χωριά τα οποία σήμερα είναι μόνο και ερυπιώνες, αλλά δεν πάβει να έχουν την ιστορία τους, την οποία δεν ξέραμε όλοι εμείς εδώ που ζούμε στην Κέρκυρα. Λοιπόν, αλλά αυτό που αναφέρεσαι σήμερα σε αυτή την εκπομπή είναι που ήρθαν πολλά μικρά παιδιά μαζί μας, γιατί λέει, βλέπουμε την εκπομπή μας, αρέσει λέει, πάρα πολύ και τη βλέπουμε. Και λάβανε και μέρος έτσι σε διάφορα σημεία που πήγαμε και ακούγανε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την ιστορία. Την ιστορία του χωριού. Του χωριού που γεννηθήκανε και που μεγαλώσανε και που μεθάριο θα ξέρουμε και αυτά 5 πράγματα. Έτσι δεν είναι? Η διαδρομή είναι θαυμάσια, να το πούμε και αυτό. Μέσα στη φύση. Μας έχει αγκαλιάσει η φύση. Δεν βλέπουμε τίποτε άλλο παρά μόνο ελαιώνες. Οι οποίοι είναι γεμάτοι από ελιές, παιδιά. Δηλαδή από καρπό, από καρπό. Κατευθυνόμαστε προς την Αστρακερή. Είναι μια πολύ έτσι γνωστή παραλία, ξέρεις. Την επισκέπτεται σχεδόν όλος ο κόσμος που έρχεται από πολλά μέρη της Ελλάδας. Διάσημη παραλία μπορώ να πω ότι είναι. Εκεί γίνονται και διάφορα happenings, events.
θέσεις τις ωραιότερες καρέκλες εδώ στην Ευτρακυρή. Είδατε, πέτρες όμορφες, πλακέ που λένε, ώστε να μπορέσουμε να καθίσουμε και να αγναντέψουμε το ωραίο λιμάνι της Αστρακερής. Αλλά βέβαια κοντά μας είναι και οι φίλες μας που μας συνοδεύουν από το πρωί σε αυτό το διπορικό. Λοιπόν, κάτι λέγαμε προηγουμένως πριν ανοίξει η κάμερα, γιατί λέγονται πολλά πριν ανοίξει η κάμερα, ότι εσείς καθαρίσατε αυτή την παραλία. Να, ναι, για πείτε μας, πώς την καθαρίσατε δηλαδή. Αντριάννα, αυτές τις πέτρες, αυτές τις άσπρες πέτρες, τις τρίψατε με χλωρίνη και άσπρες, τι κάνατε. για πείτε. Είχαμε κατεβάσει μία ομάδα εδώ στο λιμάνι και καθαρίσαμε την παραλία της Αστρακερής. Α, παιδιά, ναι. Με μικρά παιδιά, μικρά, ας πούμε. Μεγάλα, ναι. Ήταν από το σχολείο ή ναι. Υπάρχει μια εθελοντική ομάδα. Εθελοντικά καταδίκαμε. Μέσω του πολιτιστικού συλλόγου, έτσι. Ναι, ο πολιτιστικός συλλόγος πήρε την απόφαση να καθαρίσουμε την παραλία εδώ και στο λιμάνι και... Ωραία. Ήταν η δική σου πρωτοβουλία. Ομαδική. Σαν πρόεδρος. Ομαδική πρωτοβουλία. Δουλεύετε ομαδικά πάντα, ε. Πάντα ομαδικά. Νομίζω εδώ είναι η βιτρίνα, έτσι, και των καρουσάδων. Αν εδώ έρθει τουρισμός, θα ανέβουν και στο χωριό, θα δουλέψουν και εκεί τα μαγαζιά. Και εσείς έχετε επιχειρήσεις εδώ. Είχαμε οργανώσει ένα διήμερο αφιερωμένο στο περιβάλλον λόγω της Παγκόσμιας ημέρας που ήταν τον Ιούνιο. Κάναμε κάποια ομιλία στο πνευματικό κέντρο στο χωριό μας και μετά με μια ομάδα εθελοντών, παιδιών και γονιών κατεβήκαμε και στο λιμάνι και στην παραλία. Ενδεικτικά να σας πούμε ότι συγκεντρώσαμε γύρω στις 30 σακούλες από αυτό εδώ το κομμάτι μόνο. Με σκουπίδια, ναι. Σκουπίδια. Συγγνώμη, και ποιοι τα κάνουν αυτά τα σκουπίδια? Όλοι μας υποθέτω. Όλοι μας είμαστε συνυπεύθυνοι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όλες αυτές οι βαρκούλες είναι από το χωριό? Αρκετές, ναι. Υπάρχουν και... Και όχι μόνο. Ναι, ε? Και όχι μόνο. Ναι. Οι περισσότερες αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω, γιατί είχε αδειάσει και το λιμάνι, ναι, είναι δικές μας. Ναι, ναι. Μάκη, και εγώ εδώ φέρνω το κοτερό μου. Θα το δείξω. Φελίδα. Αν θέλετε, μπορείτε να περάσετε. Εδώ είναι το κοτερό μου. Περάστε. Γιατί διστάζεστε? Τι πλωμάδια έχουμε? Εγώ ούτε δίπλωμα ούτε άδεια. Ο καπετάνιος, τον οποίο περιμένουμε άσπρο. Σταματήσαμε λοιπόν εδώ στο Γιάννη. Στο Μούρμουρα, βέβαια, ναι, που έχει μια απίθανη θέα. Πίσω μας είναι η Αστρακερή που λέγαμε στον δρόμο, μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Για να πιούμε ένα καφεδάκι και να ξεκουραστούμε λίγο, Γιάννη. Τι κάνεις, τι γίνεσαι, χειμώνιασαι. Καλώς μας είδατε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμώνιασαι και εμείς, να σου πω την αλήθεια, το προτιμάμε το χειμώνα γιατί ηρεμούμε λιγάκι. Το χρειαζόμαστε. Εδώ γίνεται ότι τη στερεώνει στο καλοκαίρι. Κοιτάξτε, δόξα τω Θεώ, η Αστρακερή την αγαπάει ο κόσμος, πιστεύω. Έτσι, έχουμε πελάτες που έρχονται κάθε χρόνο και εμείς εδώ στο μαγαζί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πιστεύω ότι ο κόσμος πραγματικά την αγαπάει την Αστρακερή, γιατί και εμείς έχουμε πελάτες τους οποίους δουλεύουμε κάθε χρόνο. Ξένους από κόσμο. Ξένους και φυσικά τους ντόπιους που ξέρετε, την Αστρακερή την έχουν από πολλά χρόνια. Είναι ένα κομμάτι της Κέρκυρας. Θα έλεγα παθαίνω από. Και που το θεωρούν δικό του. Το θεωρούν δικό του ακριβώς. Τώρα, βέβαια, όπως είπα, η Αστρακερή είναι πανέμορφη, αλλά όπως συμβαίνει και με την Κέρκυρα, θα μπορούσαν να ήταν ακόμα ομορφότεροι. Ναι. Έχουμε το λιμανάκι μας, το οποίο πριν από 5-6 χρόνια γίνανε κάποια έργα. Κάποια έργα τα οποία
κοστίσαν πάρα πολλά χρήματα. Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Γιατί, τι σημαίνει. Γιατί το λιμάνι μας δυστυχώς κάθε χρόνο η κατάσταση του χειροτερεύει. Και εγκαταλείπεται μάλλον. Και εγκαταλείπεται, φυσικά. Δυστυχώς θέλουμε κάθε χρόνο, θέλει χρήματα για να το ξεχώσουμε. Πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί όπως ξέρετε θα το ξεχώσεις φέτος, το χρόνο θα είναι πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο, ναι. Αλλά, είναι τα ρεύματα δηλαδή. Είναι η κατασκευή του λιμανιού λάθος. Α, είναι από την αρχή κατασκευή λάθος. Ναι, από τη μελέτη θα έλεγα. Μα ώρα ξεκινάτε από τη μελέτη. Τη μελέτη. Αν δεν είναι σωστή μελέτη, βρίσκεις στον δρόμο σου. Ακριβώς. Έτσι τα αδιόρθωτα πλέον. Και εδώ να πω ότι την ώρα που, τον καιρό μάλλον που είχαν αρχίσει εργασίες, υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι το είχαν προβλέψει αυτό ότι θα γίνει. Δηλαδή, εδώ οι ψαράδες, ας πούμε, του καιρό, το ξέρουν. Γνωρίζουν. Όσοι γνωρίζουν τα ρεύματα. Τα ρεύματα, ναι, το έχουν λίγο έτσι μέσα τους. Πώς πάνε τα ρεύματα. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια έντονη μυρωδιά από τα φύκια. Ναι, δηλαδή, πάνε. Τα φύκια έχουν μια μυρωδιά, μπορούμε να πούμε. Ναι, δυστυχώς. Απέσια. Ναι, δυστυχώς, καμιά φορά τυχαίνει να είναι κόσμος, ας πούμε, στο μαγαζί ή στην παραλία και να, όταν φυσάει. Ναι. Χωροδυτικός άνεμος από εδώ, συνήθως έρχονται κάποιες μυρωδιές που ο κόσμος δεν ξέρει από τι είναι. Ναι. Και άντε να πιστεύει ότι είναι από τα φύκια. Και βάζουν και στο, και βάζουν στο μυαλό τους διάφορα άλλα, ενώ είναι από τα φύκια. Είναι από τα φύκια, πραγματικά. Ναι. Κρίμα, πραγματικά, γιατί όπως σας είπα, τον πρώτο χρόνο ήταν, μπορώ να πω ότι ήταν σε μια ικανοποιητική έτσι, το λιμάνι. Ναι. Εμείς, βέβαια, Γιάννη, ήρθαμε σε μια εποχή που δεν υπάρχει κόσμος, γιατί η εκπομπή Ραντεβού στο χωριό γυρίζεται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε εποχή, δεν σταματάμε καθόλου, παρά μόνο ένα μήνα το καλοκαίρι. Ναι. Διαλέξαμε λοιπόν να έρθουμε έτσι λίγο. Πιο μετά. Ναι, πιο μετά, για να τα δούμε όλα αυτά που θέλουμε εδώ στους Κρουσάδες με την ψυχία μας. Πολύ καλά κάνατε. Βέβαια, πολύ ωραίο χωριό, δεν μπορώ να πω. Να είστε καλά. Θαυμάσιο χωριό, ναι. Οι παραλίες είναι εκπληκτικές, καταπληκτικές. Να λοιπόν για ποιο λόγο φημίζονται και διαφημίζονται επαξίως πιστεύω οι Κρουσάδες. Που αλλιώς λέγονται και Κρασάδες. Το όνομα, υπάρχουν διάφορες ειδικήσεις για το όνομα. Έτσι. Άλλοι λένε από τα κρασιά. Ναι. Κρασάδες. Ναι. Τώρα Κρουσάδες. Πιστεύω ότι είναι το όνομα που, όπως σας είπα πριν, από τα πολλά κρασιά που κάνανε παλιά, ναι. Έμενε κρασάδες. Ναι. Ωραία. Η παραλία μας είναι πεντακάθαρη. Αυτό είναι το αυτό σίγουρο. Είναι το... Πάρα πολλοί ήταν πάντα και πεντακάθαρα. Προσόν. Ναι. Προσόν μεγάλο. Για μια παραλία να είναι που συγκεντρώνει τόσο πολύ κόσμο, μα τόσο πολύ κόσμο, να είναι και καθαρή το καλοκαίρι. Έτσι. Δεν είναι όμως οργανωμένη. Δεν είναι οργανωμένη. Δεν έχουν τις προβλέψεις μας, δεν έχουν τις αγρότες μας. Εντάξει, αυτό σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Αυτό πήγα να πω. Σε κάποιους ίσως να είναι ένα κίνητρο για να έρθουν. Ίσως τους ξένους να τους αρέσει. Ναι. Οι απόψεις λίγο ή λίγο. Άλλο για τα δικά του, άλλο θα αποτιμούσε μέχρι ξαπλώστα την ομπρέλα του, το μπιζάκι του, την τουαλέτα του. Ο Φελουπίτη ήθελε όλες αυτές τις ανέσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Χάρηκα πάρα πολύ, να είστε καλά. Και όλα, ξαναπούμε. Άντε, γεια σας. Δεν μου λες, ρε μου, γιατί μας έφερες εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Τι θέλεις να μας δείξεις? Να σας δείξω κάτι πολύ όμορφο. Κάτι πολύ όμορφο, και ποιος θα μας μιλήσει για αυτό το πάρα πολύ όμορφο? Ο κύριος Πέτας. Ο κύριος Πέτας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πέτα. Βεβαίως. Γεια σας, κύριε Πέτα. Και χαρά σας. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκαμε. Χαιρόμαστε όπου αναδεικνύεται την ιστορία του χωριού μας. Να είστε καλά. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ ως τώρα. Δυστυχώς. Σωστά, ευτυχώς να λέτε τώρα. Ευτυχώς τώρα, ναι. Καλή αργά πάρα ποτέ, κύριε Πέτα. Ακριβώς. Καλή αργά. Λοιπόν, θέλω να σας δείξουμε αυτό το χτίριο. Για πείτε μας την ιστορία του, τι είναι. Είναι επί ενετών, έτσι έχουμε ακούσει. Έχει το οικόσημο απάνω. Τα 10 κάγκελα αυτά ήταν κάποιο διοικητήριο τότε. Τα κάγκελα αυτά, όποιος ήταν διωκόμενος από τις αρχές και πιανότανε από αυτά τα κάγκελα, δεν διωκότανε. Τίποτα. Τη γλίτωνε που λένε. Αυτό θυμίζει την ιστορία με τα παλιά αρχοντικά. Εννοείται. Και στο αρχοντικό ακόμα. Μα αρχοντικό λέγεται. Αρχοντικό. Και ένα αρχοντικό είναι και αυτό του Κλαδά. Πρώην δημαρχείο. Δημαρχείο του Δήμου Ακρολογητών μέχρι το 1912.
Έτσι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Το απάνω πάτωμα ήταν σχολείο. Εδώ έκανα πρώτη και δευτέρα τάξη του δημοτικού. Έχετε αναμνήσει. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Και είχαμε μια δασκάλα η οποία ήταν Ιταλίδα. Ποια χρονιά μας λέτε, κύριε Πέτα? Το 36, 37 με 40. Ιταλίδα, δασκάλα. Και ήξερε ελληνικά. Ναι. Ίσως έκανε ιταλικά. Ναι. Ήξερε ελληνικά πολύ καλά. Ελληνικά. Και είχε και μια αδελφή μαζί της. Μάλιστα. Συγγνώμη κύριε Πέτα, να σας ρωτήσω, ένα δάσκαλο Μάμαλο, Χρήστο Μάμαλο τον γνωρίζετε, με τα πολεμικά. Ακουστά το μήχα. Τόσο είναι θείος της μητέρας. Αλήθεια. Και από ό,τι ξέρω έκανε και το δάσκαλο, και το γιατρό, και το κτηνίατρο και ό,τι άλλες εργασίες. Ναι. Για να είναι ο Καμπογιαννίτης, είναι αρχείος. Όχι, όχι. Όχι, και εμπειρία. Απλώς οι δάσκαλοι τότε δεν ήταν απλοί δάσκαλοι. Σε ένα χωρίο κάνανε τα πάντα. Ο κόσμος είχε ανάγκη από τα πάντα και κάνανε από το γιατρό μέχρι το κτηνίατρο μέχρι να ξεγεννήσει. Δεν πήγε άνθρωπος καθόλου, δηλαδή στη σχολή την ιατρική. Δεν υπήρχαν γιατροί. Υπήρχαν. Μιλάμε για το 48, 49, 50 εκείνη την περίοδο. Όχι, είχαμε γιατρό το 48, είχαμε. Έλα, μην διαψεύεις. Ότι ο δάσκαλος τότε έκανε το πάντα. Έμπειρος, ήταν έμπειρος. Ίσως να γνώριζε και να και κανείς γνώρισε. Μπορεί. Ναι. Καλό είχε τότε, έτσι. Απλώς ως μαρτυρία. Ως μαρτυρία το λέμε κι εμείς. Μάλιστα, κύριε Πέτα. Να σας ευχαριστήσουμε, δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει κάτι άλλο. Όχι, κάθε άλλο. Θα πάμε στο εργαστήρι να δούμε. Να πάμε και στο εργαστήρι να δούμε εκεί καλλιτεχνήματα. Καλλιτεχνήματα. Ναι.